ότι η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, γίνεται με τη συμμετοχή της Περιφερειακής Ενότητας Σημαθίας, και στο σημείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον Αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Καλαϊτζίδη, για την στήριξή του, η οποία ήταν ολόπλευρη και πραγματικά πολύ σημαντική για μας. Χωρίς αυτή δεν θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε σε αυτή την εκδήλωση. Και τέλος, με τη συνδιοργάνωση του Δήμου της Ηρωικής Πόλης της Νάουσας. Αυτά ως προς το γενικό πλαίσιο. Τώρα ειδικότερα, σας έχουμε μοιράσει κάποια προγράμματα. Θα δείτε ότι την Παρασκευή, αυτό ξεκινώντας την Παρασκευή, ξεκινάμε το γαστρονομικό κομμάτι. Με τη βοήθεια του Φούρνου Θανασούλη, με τη ΣΕΦ, την κυρία Σοφία Κωστελίδου, με τις μαρμελάδες ΣΚΟ και τους εκπροσώπους της, τους οποίους ευχαριστούμε, με τη μαρμελίτα και, τα προϊόντα του κυρίου Διαμάντη Φίλιππα, με όλα αυτά, σε όλα αυτά θα βασιστούμε και θα παρουσιάσουμε στους επισκέπτες μας συνταγές με βάση το ροδάκινο και το κρασί. Ξεκινώντας λοιπόν από τις 7 η ώρα την Παρασκευή, θα έχουμε ένα γαστρονομικό κομμάτι. Θα ακολουθήσουν... Ότι πρώτον πρέπει να στοχεύσουμε στην αρχαιολογική μας προώθηση, να μπορέσουμε το προϊόν μας να το προωθήσουμε και μετά να προωθήσουμε τη γαστρονομία, την κουλτούρα και τον πολιτισμό μας. Τώρα, μέσα σε αυτό εδώ όλο το κομμάτι, εγώ θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συνομιλούς, γιατί πραγματικά και τηλεφωνικά και διαζώσεις που τους επισκεφθήκαμε, μας υποδέχτηκαν, ευχαριστήθηκαν πάρα πολύ από αυτό το άκουσμα, χαιρετίζουν την προσπάθεια, είναι αρρωγή σε την προσπάθεια και του χρόνου πιστεύω ότι θα προχωρήσουμε ακόμα καλύτερα. Το ίδιο επίσης και όλοι οι συνεταιρισμοί, όχι μόνο του Δήμου της Νάουσας, γενικότερα της Σημαθίας. Όπως είπε και ο Πρόεδρος, θα έχουν τα περίπτερά τους, θα έχουν τα προϊόντα τους. Θα δείτε ένα χώρο και μια εκδήλωση εντελώς διαφορετική από αυτά που έχουμε μάθει από τους πολιτιστικούς συλλόγους να διοργανώνουν μια πολύ ωραία καλλιτεχνική βραδιά. Θα φεύγουμε όλοι ευχαριστημένοι, αλλά στο τέλος δεν θα ξέρουμε για ποιο λόγο την κάναμε. Εμείς θέλουμε να πάρουμε φέτος αυτά τα θεμέλια, έτσι ώστε του χρόνου να μπορέσουμε να ξεφύγουμε σε ένα άλλο επίπεδο εκδηλώσεων, που να έχουμε αφίδρομο κέρδος.